Πάμε. Μαζί μας στη σύνδεση ο ειδικός παθολόγος, ο κύριος Χάρης Καπερνόπουλος. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δικιά μας ευχαρίστηση και νομίζω ότι συμμερίζεστε και εσείς αυτή την αγωνία και αυτόν τον προβληματισμό, βλέποντας και τα κρούσματα να αυξάνουν στην περιοχή μας και να καλείστε και εσείς, ενώ υγειονομικά, να διαχειριστείτε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη, είναι δύσκολη. Τα είχαμε επισημάνει και πριν από αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά μας επιβεβαιώνουν λίγο πολύ οι εξελίξεις. Το θέμα είναι, δεν θα πρέπει να καταστρέψουμε ότι έχουμε προσπαθήσει να χτίσουμε όλους αυτούς τους μήνες, έτσι. Άσχετα με τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, θα πρέπει και ο καθένας ξεχωριστά να καταλάβει ότι αυτά τα μέτρα θα πάνε χαμένα αν δεν σέβεται συγκεκριμένες περιστάσεις. Έτσι, από ό,τι φαίνεται, η κατάσταση αρχίζει να ξεφεύγει. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα τώρα να το κερδίσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί αν φτάσουμε το Σεπτέμβρη και έχουμε 300 και 400 κρούσματα καθημερινώς και διασπορές οι οποίες να είναι ανεξέλεγκτες, προφανώς θα έχουμε πρόβλημα με τα σχολεία, θα έχουμε πρόβλημα με νέες πηγές ανεξέλεγκτης μετάδοσης του ιού. Οπότε ουσιαστικά το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Τα κρατάμε όλα αυτά και, κύριε Καπερνόπουλε, ο κόσμος ανησυχεί. Καθημερινά τι σας λένε και πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι την κατάσταση. Και αν βλέπετε κι εσείς ότι τηρούνται, να το πω έτσι λίγο πολύ, αυτά τα μέτρα που θα έλεγε κανείς ότι έπρεπε να τηρούνται. Να μιλήσουμε έξω από τα δόντια. Να μιλήσουμε έξω από τα δόντια, έτσι, ωραία. Θα σας πω το εξής. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα πολλής κόσμος που νομίζει ότι όλο αυτό είναι μια φάρσα και μια θεωρία συνωμοσίας. Και θα πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι και να διαβάζουμε στο διαδίκτυο ή στο Facebook ή στα άλλα μέσα ενημέρωσης, οπωσδήποτε αυτό δεν είναι φάρσα. Το δεύτερο κομμάτι που πάλι θα πρέπει να μιλήσουμε έξω από τα δόντια είναι ότι οι 20άριδες και 25άριδες που αισθάνονται άτρωτοι και όντως τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση υγείας, αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν και την ευθύνη τους πλέον στο κατά πόσο γίνονται πηγές μετάδοσης. Δηλαδή, υπάρχει κόσμος που φοβάται, υπάρχει κόσμος που είναι συνειδητοποιημένος, υπάρχει κόσμος που αγωνιά, που ρωτάει, υπάρχει κόσμος που δυστυχώς αισθάνεται ότι όλο αυτό είναι μια θεωρία συνωμοσίας και ότι ουσιαστικά κάνουμε πλάκα αυτή τη στιγμή ή κάποιοι προσπαθούν να υποφεληθούν οικονομικά στις πλάτες μας και υπάρχει και κόσμος που δεν τον νοιάζει τίποτα. Είναι, κύριε Καπερνόπουλε, αυτό που είπε και στο Θέμη τον Κανελόπουλο ο κύριος Καρμπαλιώτης της προάλλης, ότι πέσαμε τελικά θύμα εδώ στην τηλεόραση, Μπες το ανέφερε, της επιτυχίας μας και ως λαός και ως κράτος ενδεχομένως. Πέσαμε θύμα της επιτυχίας, γιατί αυτή είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Και άμα θυμάστε και στην εκπομπή που είχαμε κάνει όταν ακόμα ακυρώναν τα καρναβάλια και είχε ξεσηκωθεί όλος ο κόσμος και έλεγα ότι καλώς κάνουν και τα ακυρώνουν γιατί είναι θέμα δημόσιας υγείας, το να πηγαίνουμε καλά και να παίρνουμε θάρρος δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα γκρεμίσουμε όλα, έτσι. Δεν είναι ένας χάρτινος πύργος. Έτσι, είναι θέμα δημόσιας υγείας. Και να τονίσουμε εδώ το εξής, ότι το νοσοκομείο της Καλαμάτας, το ξαναλέω αυτό το πράγμα, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες. Μην χαραμίζουμε ό,τι έχουμε φτιάξει μέχρι στιγμής, γιατί και εμείς οι υγειονομικοί δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Πρέπει ο καθένας ξεχωριστά. Έχετε την εντύπωση ότι αν το Νοέμβρη αρχίζουν τα επίρρετα το ένα μετά το άλλο, θα μπορούμε εμείς να τους φέρουμε στο γιατρείο μας ή θα μπορούμε με ειδικές στολές να πηγαίνουμε στο σπίτι να τους εξετάζουμε? Πόσοι παθολόγοι είμαστε, πόσοι πνευμονολόγοι, πόσοι ενδυνάδες, πόσοι γενικοί γιατροί? Έχετε την εντύπωση ότι θα μπορέσουμε εμείς να τα αποκριθούμε αυτή τη στιγμή αν υπάρχει ένα κρούσμα που είναι παραπάνω από τις δυνάμεις μας? Άρα, κύριε Καπερνόπουλε, αν σας διακόπτω, μια και σταθήκατε σε αυτό, με το καλό περάσει ο καιρός και είμαστε καλά όλοι και να το ευχηθούμε και έρθει το φθινόπωρο, ο χειμώνας με τα κρούσματα και του ιού της γρήπης, εκεί θα αλλάξουν τα πράγματα, θα χειροτερέψουν? Εγώ πιστεύω ότι άμα συνεχίσουν έτσι, τα πράγματα θα πάνε ανεξέλεγκτα. Αν συμμορφωθούμε λίγο, τουλάχιστον το Νοέμβρη, το Δεκέμβρη, που κατ' εμέ θα έχουμε πάλι ένα κρούσμα, να μπορέσουμε να χειριστούμε την κατάσταση για τους επόμενους 6 μήνες. Και να σημειώσουμε, γιατί, κύριε Καπερνόπουλε, ότι υπάρχουν και τα ζητήματα, όλα τα υπόλοιπα που τρέχουν, έτσι. Δεν είναι μόνο ο κορονοϊός. Όλα τα υπόλοιπα υγειονομικά ζητήματα τρέχουν. Και το λέω αυτό για τη γρήπη και για όλα αυτά που έχουμε αφήσει στην άκρη, ότι ο εμβολιασμός δεν γίνεται και όλα αυτά.
Είναι μια εξαιρετική παρατήρηση. Θα σας πω ότι πριν από ένα μήνα είχα βρεθεί σε ένα συνέδριο και παρουσίασαν μια μελέτη που έγινε στην Ιταλία, που έδειξε ότι είχαμε αύξηση 30% των θανάτων από καρδιακιακά νοσήματα στο σπίτι, επειδή ο κόσμος δεν πήγαινε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, αισθανόταν ο άλλος ένα τσίπημα στο στήθος, αισθανόταν ένα πόνο, ένα προκάρδιο άλγος, ένα μούδιασμα στο χέρι, έλεγε δεν πάω στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος αυτός περνάγε έμφραγμα εκείνη τη στιγμή και τον βρίσκανε μετά από 3 μέρες νεκρό στο κρεβάτι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι λόγω του κορονοϊού, δυστυχώς, έχουμε αμελήσει και τα υπόλοιπα νοσήματα, τα οποία αυτά πεθαίνει και ο κόσμος, έτσι. Mm-hmm. Και κακά τα ψέματα ότι αυτοί που πεθαίνουν από τον κορονοϊό είναι ως επί το πλείστον άτομα τα οποία έχουν υποκείμενα νοσήματα, τα οποία αν δεν τα προσέξουμε αυτά και κολλήσει κάποιος κορονοϊό, προφανώς και η κατάσταση είναι πολύ πιο... η πρόγνωση είναι χειρότερη. Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι 6 μήνες υπομονή, γιατί και εμείς ως επιστήμονες υγείας έχουμε μάθει περισσότερα πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο ιό. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουμε πλήρη στοιχεία αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε καινούργια στοιχεία, περιμένουμε το εμβόλιο, περιμένουμε θεραπευτική αγωγή. Αυτά τρέχουν, προχωράνε, οι μελέτες, οι φάσεις μελετών συνέχεια εξελίσσονται. 6 μήνες υπομονή, τουλάχιστον. Ας την κάνουμε αυτή την υπομονή και ας προσέχουμε, όπως είπατε και εσείς, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ας κρατήσουν και οι νέοι τις αναφορές και τις δικές σας συμβουλές. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια να έχουμε και να είμαστε δυνατοί και υγιείς όλοι και να ανταπεξέλθουμε μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία.